Αυτή είναι η Παλιανίτσια, ένα ουκρανικό καρβέλι που φουσκώνει στο φούρνο. 600 από αυτά παράγονται στο Μουσείο Γεωργίας της Οστράβα και σε άλλα σημεία σε όλη την Τσεχία. Το αλεύρι που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ναρκοθετημένα χωράφια στην Ουκρανία. Ουκρανία... Η Ουκρανία είναι τόσο σημαντική από την άποψη της γεωργικής παραγωγής που ο αντίκτυπος της διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού γίνεται αισθητό σε όλους μας. Αυτή η έκθεση, που παρουσιάζει επίση κατεστραμμένε εριζοαλυνιστικέ μηχανέ τη Ουκρανία, αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών τη Τσεχία με επίκεντρο τι συνέπειε τη εξάντληση των τροφίμων από την Ουκρανία. <Το, το ψήσιμο του ψωμιού με αλεύρι που προέρχεται από ένα ναρκοπαίδιο είναι συμβολική κίνηση. Θα θέλαμε όμω το κοινό να μετατρέψει τα σύμβολα σε συναισθήματα και να συνεισφέρει στη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά μηχανή αποναρκοθέτηση. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν το ψωμί και να υποστηρίξουν την προσπάθεια για το απομακρυσμένο σύστημα από BOSENA. Μποσένα. Το σύστημα Μποσένα μπορεί να δημιουργήσει διάδρομο μήκους 4 χιλιόμετρων και πλάτους 8 μέτρων μέσα σε ένα ναρκοπέδιο σε μία ώρα. Το σύστημα από Μποσένα, το οποίο βοηθά στην προστασία των αγροτών, κοστίζει περίπου 625.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού έχει ήδη συγκεντρωθεί. Ωστόσο, τουλάχιστον χίλιες τέτοιες μηχανές χρειάζονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή.